βαθύ και ανεξίτηλο σύνθημα που έγραψαν οι ήρωες της τάξης μας από το Σικάγο, το Μάιο του 1936, για τους εκτελεσμένους κομμουνιστές, το σύνθημα το ότι η ιστορία γράφεται με πάλι ταξική. Όσο και να προσπαθεί το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα να γαντωθεί, να αποφύγει το ιστορικό του ξεπέρασμα, βαθαίνει την σύψη, μετατρέπει όλες τις δυνατότητες επιστήμης και τις τεχνολογίες, τις εκτείνεξης παραγωγικότητας εργασίας σε φραγνά, σε κολάρο για την εργατική τάξη, σε εξαθλίωση και πείνα. Η εργατική τάξη, παρά τις δυσκολίες, παρά τις οποιασδήποτε χρονικά περιορισμένες υποχωρήσεις, θα περάσει με όρους αντεπίθεσης και θα ολοκληρώσει τον δρόμο της ιστορικής της αποστολής, της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπων μάθων. Σήμερα, σε αντίθεση με τις θλιβερές, απομονωμένες από τους εργαζόμενους υποτιθέμενες πλειοψηφίες σε εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς, χιλιάδες εργαζόμενοι απεργούν. Χιλιάδες εργαζόμενοι είναι από το πρωί στο πόδι προκειμένου να δώσουν το περιεχόμενο που τους πρέπει μιας τέτοιας σημαντικής για την εργατική τάξη μέρα. Χιλιάδες εργαζόμενοι μέσα από τα δεκάδες σωματεία τους στέλνουν μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ούτε που να το σκέφτονται ότι θα τους αφήσουμε να βάλουν χέρι στο οκτάωρο στη δράση μας μέσα από το σωματεία στα δικαιώματά μας. Κλιμακώνουμε τη δράση μας και λέμε το ξεκάθαρο ότι από εδώ και πέρα παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας με βάση το τι μας αναλογεί εν έτη 2021.